άκηση της 19χρονης που σκότωσε το μωρό της στην Πετρούπολη. Έτσι ακριβώς, Φίλιππε. Θυμόμαστε όλη την υπόθεση που είχε συγκλονίσει το Πανελλήνιο με το νεκρό βρέφος που είχε βρεθεί μέσα σε κάδο σκουπιδιών στην Πετρούπολη. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με την κοινή απόφαση εισαγγελέα και ανακριτή, η 19χρονη κοπέλα. Υπήρχε θέμα μεταξύ. Δεν υπήρχε κοινή. Υπήρχε μεταξύ του άλλα, έλεγε ο εισαγγελέα, άλλο ανακριτή. Έγινε το δικαστικό συμβούλιο και αποφάσισε να την προφυλακίσει. Ο εισαγγελέα στην αρχή ζητούσε να προφυλακιστεί η 19χρονη, ενώ ο ανακριτή ζητούσε να αφαιθεί ελεύθερη 19χρονη κοπέλα. Να πούμε ότι την Πέμπτη, μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τόσο της 54χρονης μητέρας όσο και της 19χρονης, η μητέρα προφυλακίστηκε. Έτσι λοιπόν, μετά από αυτή την κόντρα που είχε εισαγγελέα. Είχε δικαστικό συμβούλιο, είναι ξεκάθαρο. Και ορθώς έπραξε το δικαστικό συμβούλιο. Τελικά έπραξαν ορθώς. Έτσι, έπρεπε να προφυλακιστεί. Μέχρι τη δίκη. Όπου εκεί θα φανεί φυσικά και η ενοχή της. Δεν προδικάζουμε εμείς αποφάσεις δικαστηρίου, αλλά η κοινή λογική αυτό λέει. Όποιος σκοτώνει ένα παιδί. Με αυτόν τον τρόπο που τα έχει ομολογήσει όλα, τι θα είναι, έξω θα είναι. Κατηγορείται για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία με τη μητέρα της. Μάλιστα. Και η μητέρα μέσα. Να είναι ανθρωποκτονία. Βεβαίως. Πάμε τώρα. Πάμε τώρα σε λίγο, κυρίες και κύριοι.